Εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Να σας θυμίσω ότι το Σάββατο το απόγευμα 7 η ώρα θα έχουμε στον πάνω όροφο του αναγνωστηρίου την συνάντηση και εκδήλωση τελετή αδελφοποίησης των δύο κέντρων, δηλαδή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών με Αναπηρίες στην Κάλυμνο, στο Άργος, ο Άγιος Παντελεήμων, αλλά και του Κέντρου Ήρα των Παιδιών, αλλά και των συνοδών τους που ήρθαν από τον Ντάρουιν της Αυστραλίας. Γίνεται λοιπόν όλο αυτό το οποίο ξεκίνησαν οι πρώτες φράσεις, οι πρώτες σκέψεις, οι πρώτες προτάσεις πριν από δύο χρόνια, πραγματικότητα υλοποιείται λοιπόν το Σάββατο το απόγευμα. Θα είμαστε εκεί, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να πούμε βέβαια ότι αμέσως μετά, κατά τις 8 και κάτι, στον κάτω όροφο, στο ισόγειο του Πνευματικού μας Κέντρου, θα υπάρξει ομιλία από την δικηγόρο κυρία Μελίνα Κατέρη για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, και φέτος πέφτει και ακριβώς Σάββατο 19 Μαΐου, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πάρα πολλά από εκείνες τις φρικιαστικές περιόδους που πραγματικά έζησαν οι Έλληνες του Πόντου. Τον ξεριζωμό, τη σφαγή, τη φωτιά και τόσα άλλα που έγιναν εκεί κάτω από φρικιαστικές στιγμές. Θέλω να πούμε επίσης, λίγο πριν συνδεθούμε με τον Δήμο της Πάτμου, ότι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, κ. Γιάννης Πάπου, και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, Νίκος Μπόνης, μας προσκαλούν και σας προσκαλούν στην πρώτη εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα GDPR, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, νομικό πλαίσιο, οργάνωση, προετοιμασία και πρακτική εφαρμογή. Ο πρώτος τρόπος εφαρμογής του από τις επιχειρήσεις, ένας ακόμη νόμος ή κάτι παραπάνω. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Καραγιάννης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Και ακόμη, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δίωδος, σε συνεργασία με τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και Άθλησης Δήμου Ρόδου, προσκαλούν το κοινό στην προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ της Μαργαρίτας Μαντά, «Ο Μεγάλος Περίπατος της Αλίκης». Είναι λοιπόν Τετάρτη σήμερα, 16 του μήνα, που θα γίνει σήμερα το βράδυ η προβολή, 9 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Η ταινία αναφέρεται στην πολυτάραχη ζωή της Αλκυζέα, μιας από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, με αρχιακό υλικό που συνοδεύει το λόγο της συγγραφέως ως κυρίαρχη μαρτυρία, αλλά και της αδελφής της, καθώς και αγαπημένων φίλων και συνοδοιπόρων της Αλκυζέα, της σκηνοδέτηδα δηλαδή Μαργαρίτα Μαντά, όπου μας ταξιδεύει στην ελληνική νεότερη ιστορία του 20ου αιώνα, μιας και η ζωή της συγγραφέως είναι συνδεδεμένη με αυτή με τον πιο δραστήριο τρόπο. Και να πούμε ότι η προσκεκλημένη της βραδιάς είναι η παραγωγός της ταινίας Στέλλα Θοδωράκη, με την οποία το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ρωτήσει ό,τι ενδιαφέρεται και να του δοθούν ιδέουσες απαντήσεις. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Βέβαια, να πούμε ότι βέβαια πέραν της εκδήλωσης του Σαββάτου, το αναγνωστήριο Μούσε διοργανώνει άλλες δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν αμέσως μετά, τις επόμενες ημέρες. Η μία εξ αυτών βέβαια είναι η βράβευση των παιδιών που γίνεται κάθε χρόνο για τους μαθητές της 5ης και 6ης δημοτικών σχολείων που ξεχώρισαν με τη ζωγραφική τους και θα βραβευθούν. Αλλά και φυσικά πλησιάζει και η αποφράδα ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, όπου πρόκειται να γίνει άλλη μία εκδήλωση από το αναγνωστήριο Εμούσε. Να δώσουμε λίγο χρόνο στον κύριο Δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Γρηγόρη Στόικο, διότι λίγο νωρίτερα μας είπε ότι ήταν σε εξέλιξη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Οπότε πάμε να ασχοληθούμε με τα άλλα θέματα τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε προγραμματίσει για όλους εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, που σας είπα και στον πρόλογο της εκπομπής μας. Δηλαδή, το ένα είναι ότι ο κύριος Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος παραχώρησε συνέντευξη και αναφερόμενος στη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα ανάμεσα στους εκπροσώπους της Fraport Greece και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου,
είπε ότι αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προσέλκυση περισσότερων πτήσεων στα 4 μεγάλα σημαντικότερα αεροδρόμια που βρίσκονται στην περιφέρειά μας, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου δηλαδή, και αυτά είναι Ρόδου, Κο, Σαντορίνης και Μυκόνου. Το δεύτερο θέμα που αμέσως μετά θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε στην πορεία της εκπομπής μετά τον κύριο Χατζημάρκο είναι ένα φιλόδοξο επιμορφωτικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με την κατάρτιση του προσωπικού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο θέμα της νόσου της Λεγεωνέλλας. Αυτό το ανακοίνωσε η επόπτρια δημόσιας υγείας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κυρία Μαλία Τζίκου, και στο θέμα βέβαια αυτό αναφέρθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κύριος Θωμάς Σωτρίλης. Πρώτα λοιπόν θα δούμε το βίντεο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και αμέσως μετά το θέμα αυτό με τον κύριο Θωμά Σωτρίλη και την κυρία Μαλία Τζίκου. Είχαμε μια συνάντηση μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων τον κύριο Λονταρίτη και την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού την κυρία Παπαβασιλείου, με την Fraport Greece, την εταιρεία που διαχειρίζεται 14 πλέον περιφερειακά αεροδρόμια στη χώρα, 4 εκ των οποίων στην περιφέρειά μας, 4 μεγάλα, εξαιρετικά σημαντικά, διεθνή αεροδρόμια, Ρόδος, Κος, Σαντορίνη και Μύκονος, στην περιφέρειά μας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προσέλκυση πτήσεων στους 4 αυτούς προορισμούς, στα 4 αυτά διεθνή αεροδρόμια. Και γι' αυτό η συνάντηση έγινε με το στελέχη της Fraport, τον κύριο Βίλο και την κυρία Πολάτου, οι οποίοι χειρίζονται το εμπορικό κομμάτι της εμπορικής ανάπτυξης της εταιρείας. Συμφωνήθηκε με την Fraport να δουλέψουμε μαζί, να συνεργαστούμε, εκεί που έχουμε κοινό πεδίο, κοινά ενδιαφέροντα, και κοινό ενδιαφέρον έχουμε στο να προσελκύσουμε νέες εταιρείες ή να αυξήσουμε τις πτήσεις. Και διαπιστώνοντας πως έχουμε ένα διάστημα μέσα στο χρόνο, μέσα στο 12μηνο, έχουμε μια μακρά περίοδο όπου τα αεροδρόμια μας τα υπολειτουργούν, ενώ αντίστοιχα μια άλλη περίοδο, ας πούμε, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και κάποια αεροδρόμια μας και από αυτά τα 4 δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ζήτηση που υπάρχει, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Νομίζω ότι είναι έτσι απολύτως φυσιολογικό και νομοτελειακό να επιδιωχθεί από κοινού, να ανοίξει η περίοδος αυτή και έτσι οι υποδομές, οι πολύ σοβαρές αυτές οι υποδομές, οι πύλες εισόδου, τα αεροδρόμια μας να αποκτήσουν κίνηση και off-season ή στους older months που λέμε, δηλαδή αρχές Μάρτιο, Απρίλιο και Οκτώβριο, Νοέμβριο τουλάχιστον στις τουριστικές περιόδους. Η Fraport έχει ξεκινήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ακριβό πλάνο αποτύπωσης, ερεύνης και καταγραφής όλων των χαρακτηριστικών, όλων των επιβατών μαζί με όλες τη διαδρομή τους, τη διαδρομή του κάθε επιβάτη, δηλαδή από πού ξεκίνησε, πού άλλαξε, σε ποιο αεροδρόμιο άλλαξε αεροπλάνο, πώς πήρε, μέσα από ποιο κύκλωμα κανάλι, εμπορικό κανάλι, πήρε το εισιτήριο, ήταν διαδίκτυο, ήταν τουριστικό γραφείο ή οτιδήποτε, ήταν tour operator κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο συμφωνήσαμε να πάμε με βάση τα στοιχεία τα οποία θα μοιραστεί μαζί μας η Fraport, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και ακριβή δουλειά, ίσως ξεπερνάει και το 100 εκατομμύρια, να μοιραστεί μαζί μας τα στοιχεία αυτά, ούτως ώστε να θέσουμε μαζί, έχοντας πλέον τα στοιχεία, να θέσουμε μαζί τους στόχους στις αγορές, στους προορισμούς και στις αεροπορικές εταιρείες και τη διαδικασία, τη μέθοδο με την οποία θα πάμε μαζί να διεκδικήσουμε αυτές τις νέες συνδέσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή το ακριβότερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο και πιο καλά μελετημένο τουριστικό πλάνο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και δικαίως στην Ελλάδα.
Και αυτό καθιστά έτσι μονόδρομο, λέω εγώ, την συνεργασία μας με την Fraport σε αυτό τον τομέα. Κατά καιρούς έχετε ακούσει ότι υπάρχει ένα μικρόβιο, το λεγόμενο Legionella, το οποίο κυκλοφορεί στις βρύσες, στα νερά, στις πισίνες και στις κουζίνες μας ακόμα, αλλά και περισσότερο στους χώρους μαζικής εστίασης ή μαζικής συνέβρεσης, ξενοδοχεία, φερρυπίν. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο δημιουργεί πολλές φορές ανεξέλεκτες καταστάσεις και δυστυχώς δεν είμαστε πάντα σε θέση να το αντιμετωπίσουμε όταν παρουσιαστεί. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα πριν εμφανιστεί οτιδήποτε πρόβλημα με τη Legionella να το αντιμετωπίσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την ευτυχία και την χαρά να υπηρετεί στην υπηρεσία μας η κυρία Τσίκου, και αυτό δεν το λέω για να υποτιμήσω τους άλλους συναδέλφους, αλλά το λέω γιατί η ίδια με προσωπική πρωτοβουλία δούλεψε πάνω στο θέμα και έφτιαξε μια πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορεί ο καθένας μας να δουλέψει και να δει πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε ξανά, ευχαριστώ την κυρία Τσίκου, δίνω το λόγο στην κυρία Τσίκου για να σας πει τις λεπτομέρειες, μια και η ίδια είναι η υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ουσιαστικά είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο έχει στηθεί στην σελίδα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, έχει κόμβο με τον οποίο ο καθένας μπορεί να συνδεθεί, να ζητήσει από εμάς κωδικούς και να το παρακολουθήσει. Απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε άτομα τα οποία εργάζονται στον χώρο της συντήρησης, σε διευθυντικά στελέχη, σε στελέχη υπευθύνων για τα υγειονομικά θέματα στα ξενοδοχεία και γενικότερα στα τουριστικά καταλήμματα. Είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 12 ωρών, απαρτίζεται από 4 ενότητες. Μέσα από αυτό κάποιος μπορεί στο τέλος να αποκτήσει και ένα πιστοποιητικό παρακολούθηση, το οποίο το γνωρίζουμε από τα ξενοδοχεία που ελέγχουμε ότι είναι πλέον απαιτητό από τους πράκτορες. Οπότε ερχόμαστε να καλύψουμε και αυτό το κενό. Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο που δεν είναι μόνο εργαλείο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αλλά είναι και ένα σύγχρονο εργαλείο αλληλεπίδρασης με τον πολίτη, κάτι που το θέλαμε και πλέον έχουμε τις δυνατότητες με το ίντερνετ να το αποκτήσουμε. Θεωρώ ότι άρει διάφορες ανισότητες που έχουν να κάνουν με την ισιωτικότητα ή με την οικονομική δυνατότητα του καθενός να συμμετάσχει σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, γιατί αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα παρέχεται από εμάς, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, δωρεάν. Το μόνο που κάνει κάποιος είναι να στείλει στο προσωπικό μου mail αίτημα, του δίνω, του χορηγώ κωδικούς και μπαίνει στο πρόγραμμα. Δεν είναι ένα κείμενο μόνο που κάποιος θα το διαβάσει, είναι ουσιαστικά κείμενο και έχει και δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με το κείμενο, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να αναστοχαστεί πράγματα και τελικά να επέλθει η μάθηση. Δεν είναι ενημερωτικό πρόγραμμα, είναι καθαρά επιμορφωτικό πρόγραμμα. Μιλάμε για εκπαίδευση εδώ. Μπορούν να το παρακολουθήσουν άνθρωποι, επειδή αυτά είναι τα καλά της νέας τεχνολογίας, από οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Αρκεί να έχουν μία σύνδεση στο ίντερνετ. Μπορούν να το παρακολουθήσουν από το τάμπλετ, από ένα smartphone, από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Και είναι η αλήθεια ότι δεν κόβουμε κανέναν. Αρκεί να μας αποδείξει με το mail που θα μας στείλει ότι έχει σχέση με το πρόγραμμα αυτό και έτσι θα μπορεί να το παρακολουθήσει. Το αντικείμενο του προγράμματος έχει να κάνει με τη Legionella, που είναι ένα μικρόβιο. Ουσιαστικά το πρόγραμμα ονομάζεται Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Legionella στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Δεν πιστοποιούνται ότι το παρακολούθησαν, παίρνουν από εμάς βεβαίωση παρακολούθησης. Είναι μια άλλη διαδικασία αυτή. Βέβαια, εγώ έχω την ικανότητα να πιστοποιώ και προγράμματα, αν και μέχρι στιγμής αυτό έγινε γιατί θέλαμε να προλάβουμε και τη σεζόν και οι άνθρωποι να το έχουν σαν εργαλείο στα χέρια τους και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Σε μεταγενέστερο χρόνο μπορεί να γίνει και αυτό. Τη Legionella είναι ένα μικρόβιο το οποίο δείχνει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ότι έχει αυξητικές τάσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως μόνο, για να μην το παρερμηνεύσει κάποιος που τα ακούει, με τα μέτρα που παίρνονται στις επιχειρήσεις. Έχει να κάνει με το ότι μεγάλα άτομα σε ηλικία που ανήκουν στους ευπαθείς πληθυσμούς ταξιδεύουν περισσότερο. Έχει να κάνει με το ότι βρίσκονται όλο και συχνότερα αντιδραστήρια τα οποία απομονώνουν και ταυτοποιούν τη Legionella.
Οπότε μην φοβηθούμε ότι έχουμε αυξημένες τάσεις. Απλά εμείς στη δημόσια υγεία λέμε ότι είναι καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Αυτό απευθύνεται στο προσωπικό των ξενοδοχείων. Και στα διευθυντικά στελέχη. Κάθε ξενοδοχείο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για το μικρόβιο αυτό, πρέπει να έχει υπεύθυνη ομάδα ή τουλάχιστον έναν υπεύθυνο για τη λεγιονέλα. Οπότε αυτή η ομάδα και ο υπεύθυνος θεωρούμε ότι τους προσφέρουμε ένα εργαλείο και μπορούν να εκπαιδευτούν με αυτό. Είναι αλληλεπιδραστικό, δηλαδή όποιος μπαίνει μέσα μπορεί να επικοινωνεί μαζί μου και με τους υπόλοιπους συμμετέσχοντες. Μπορεί να αναρτάει τους προβληματισμούς του. Ουσιαστικά δημιουργούμε και μια μαθητική κοινότητα με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Οπότε αυτό προάγει ακόμα περισσότερο την εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι ότι το στείλαμε και στο Υπουργείο Υγείας το πρόγραμμά μας αυτό και στο ΚΕΛΠΝΟ, που είναι ο φορέας, ο υπεύθυνος για τη λεγιονέλα στην Ελλάδα, είναι το κέντρο αναφοράς, και μείνανε πολύ ικανοποιημένοι. Μάλιστα το ΚΕΛΠΝΟ σκέφτεται να δημιουργήσει έναν σύνδεσμο στη δικιά του σελίδα, ώστε όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει κάτι που έχει να κάνει με τη λεγιονέλα εκπαιδευτικό, να μπορεί να μπει στη σελίδα της περιφέρειας και να παρακολουθήσει αυτό.